ευτυχία είναι η ορθή σχέση ανάμεσα στα χρώματα και στα σχήματα. Ουσιαστικά εννοώντας ότι η ευτυχία είναι η συνάντηση των αισθημάτων με τις πράξεις. Αν ο ποιητής έχει δίκιο στον ισχυρισμό του, τότε ο ομιλών επί 4 χρόνια στην ακαδημαϊκή διοίκηση του Αιγαίου λειτουργήσε ως ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι η καθημερινή προσπάθεια έχει πάντοτε χάδι μαζί και δάκρυ. Από σήμερα, η ακαδημαϊκή διοίκηση του Αιγαίου βρίσκεται στα αγαπημένα πρόσωπα που είναι εδώ δίπλα μας, που συλλογικά συνδυάζουν ωριμότητα και γνώση, δυναμική και σύνεση. Τα μέλη της νέας Πρετανικής μας αρχής, ως πρώτη μεταξύ ίσων, είμαστε σίγουροι ότι θα μας υπηρετήσουν με προσπάθεια, με μόχθο, με ειλικρίνεια, με αλήθειες, με σχεδιασμό, με προγραμματισμό, με αποτελεσματικότητα. Το προνόμιο ενός Πρίτανη που παραδίδει είναι ότι έχει πολλά να πει με την οριμότητα, τη σύνεση και την εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Άρα απελευθερώνομαι και εγώ να σας πω ότι δεν έχω κάτι να σας πω. Πέρα από το ότι είμαι πανευτυχής που με τιμήσατε και για να βρίσκομαι εδώ και μαζί με τους συνεργάτες και φίλες και φίλους, η θέση της Πρετάνησας, της οποιασδήποτε και του οποιοδήποτε που ηγείται ενός ιδρύματος, είναι να με ρημνά μονίμως σε συνεργασία με όλες και όλους που έχουν εκλέξει οι πολίτες σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καταρχήν όλοι μαζί με εσάς, όπως έχουμε πολλές φορές πει, ακούγοντας τη φωνή του Πανεπιστημίου για το ποιες είναι οι προτάσεις τις οποίες υποσχόμεθα να επεξεργαστούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη ή να υλοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε με συνείδηση και πραγματική ενάργεια και ένταση προσπαθειών τη συνεργασία μας με την πολιτεία και ιδιαίτερα με τις τοπικές μας κοινωνίες. Ένα νησιωτικό πανεπιστήμιο έχει ανάγκη τις τοπικές κοινωνίες, όπως και οι τοπικές κοινωνίες έχουν ανάγκη το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της Αριστείας και ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο το οποίο θα συνεχίζουμε να εκπροσωπούμε με όλη την αγάπη, όλη τη μέρημνα, όλο το μόχθο, ευελπιστώ χωρίς πολλά δάκρυα, τα οποία θα εκφράζουν την απουσία λήψης, αλλά την παρουσία επίμονης και συστηματικής προσπάθειας, ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να πάμε το Πανεπιστήμιο στην επόμενη μέρα, να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση του στο νέο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ και σας προσκαλώ για καλή μας δουλειά και καλή μας αρχή. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι εκείνο το πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται στα θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όλες τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Δυνατότητες οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, κυρίες και κύριοι, επεκτείνονται και σε ένα πεδίο σημαντικό που είναι αυτό του κοινωνικού ρόλου του κάθε πανεπιστημίου και της κάθε επιστημονικής κοινότητας. Της ανάγκης που υπάρχει για έναν κοινωνικό ρόλο για πρωτοβουλίες και δράσεις σε τοπικό, σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ακόμα όμως επίσης μεγάλη μου χαρά, γιατί τη Χρυσή Βιτζιλάκη την είχα καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό τμήμα. Και με έμαθε τι σημαίνει ισότητα, ένα παιδί από χωριό που δεν ήταν αναπτυγμένα αυτά τα πράγματα, ισότητα των φύλων. Στο μεταπτυχιακό τμήμα φύλλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας. Ήταν η πρώτη ονομασία. Και δεν ξεχνιέται από ό,τι βλέπετε, παρότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί το περιεχόμενο ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ βασικό. Και σήμερα χάρηκα πολύ όταν αντίκρισα στην πόρτα του γραφείου της τη λέξη Πρετάνησα, που σημαίνει ότι υλοποιεί αυτήν την γνώση που μας έδωσε για την ισότητα των φύλων. Με το εμείς να προχωρήσουμε εμείς και εσείς σε μία συνεργασία ακόμα πιο έντονη, ακόμα περισσότερη σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι μόνο στο όριγμα, δεν είναι μόνο, είναι και εκεί, είναι η κύρια αποστολή τους, αλλά έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο και βρισκόμαστε τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα οι ένοπλες δυνάμεις,
στο επίπεδο της Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με αξιότιμους κύριους καθηγητές.